Στο Βόλο τώρα αγρότες και εκτινοτρόφοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας καθολική αποζημίωση για τις φυσικές καταστροφές. Στον πλατή Καμποϊμπανθίας θα μεταφερθούμε και τον Πάνο Γαρουφαλιά. Σε βρίσκουμε μπροστά από μπλόκο, Πάνο. Από τον πλατή Καμπολάρη σας καλό μεσημέρι. Πραγματικά πρέπει να πω ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Είδαμε σήμερα τους αγρότες της Μαγνησίας να ζητούν στην ουσία να αποζημιωθούν 100% από τις καταστροφές που έπεθαν από τον Ντάνιελ. Όχι μόνο από την καλλιέργειά τους, όσο και από τα μηχανήματα και οτιδήποτε άλλο τους έχει καταστραφεί. Έτσι λοιπόν πραγματοποίησα μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στο κέντρο του Βόλου. Απέκλεισαν συμβολικά για μια μισή ώρα περίπου το κτίριο της περιφέρειας. Εκεί συναντήθηκα με την αρμόδια αντιπεριφερειακή. Έθεσαν τα ζητήματά τους και βέβαια πλέον κοιτούν προς την Εθνική Οδό. Πρέπει να σας πω ότι σαν και αυτό το μπλόκο υπάρχουν ανάλογα μπλόκα σε πολλές πλατείες χωριών στην Καρδίτσα. Εκεί βγάλαν τα τρακτέρ τους χθες οι Καρδιτσιώτες και αύριο στον Παλαμά είναι η πανθεσσαλική σύσκεψη. Εκεί θα αποφασιστεί πώς θα βγουν οι αγρότες στην Εθνική. Αν διαβάσουμε τις προθέσεις, θα καταλάβουμε ότι ίσως στηθούν δύο μπλόκα. Ένα στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα και ένα εδώ στη Λάρισα στην Εθνική Οδό. Περιμένουμε τις αποφάσεις των αγροτών που θα υλοποιηθούν μετά τις 20 Ιανουαρίου. Το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πάνο.